Μεσημέρι, κυρία Αναστασιάδη. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τώρα πώς θα γίνεται η διαδικασία. Στην παρουσία νοσηλευτή, νοσηλεύτριας, διευθέτηση ραντεβού, ιατρός θα υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα που ρωτάνε οι γονείς, κυρία Αναστασιάδη. Να μας διευκρινίσετε, παρακαλώ. Για να είμαι ειλικρινής, αναμένω και εγώ τις διευκρινιστικές τοποθετήσεις του Υπουργείου Υγείας για να μην μεταφέρω και εγώ την όποια πληροφόρηση μπορεί να μην ανταποκρίνεται και στην απόλυτη αλήθεια. Επομένως, για όλα αυτά τα τεχνικά, θα έλεγα, ζητήματα και τις λεπτομέρειες, θα παρέπεμπα στις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας. Ναι, επειδή υπάρχει όμως αυτή η ανησυχία και από γονείς ακόμη και σήμερα, κύριε Αναστασιάδη, εκφράζουν αμφιβολίες για την ασφάλεια των εμβολίων, για την οποία θέλουμε να μας απαντήσετε. Και αν θα πρέπει να υπάρξουν και διαβεβαιώσεις ότι σε συνάρτηση με αυτό που συμβαίνει, σε αντίθεση μάλλον με αυτό που συμβαίνει με τους ενήλικες, πρέπει να είναι πάντοτε παρόν ένας γιατρός για να παρακολουθεί. Ναι, ούτως ή άλλως. Αυτό είναι κάτι που διασφαλίζεται και κατά τους εμβολιασμούς των ενηλίκων. Όχι ότι πάντα. Το όποιο ανεπιθύμητο συμβάν μπορεί να συμβεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα και επιτόπου. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Και αυτό ισχύει για όλα τα κέντρα εμβολιασμού που λειτουργούσαν. Αυτό ισχύει και για τα ιατρεία στα οποία προσέρχονται τα παιδιά για εμβολιασμούς. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα διασφαλιστεί και κατά τη λειτουργία των κέντρων μητρότητας και ευημερίας του παιδιού που θα χορηγούνται τα συγκεκριμένα εμβόλια. Επομένως, να μην έχουν καμία ανησυχία οι γονείς για το όποιο ανεπιθύμητο συμβάν, το οποίο εξάλλου δεν έχει παρατηρηθεί και πουθενά. Δηλαδή, δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοια γεγονότα, περιστατικά, τα οποία να δημιουργούν την όποια ανησυχητικά ανησυχία εννοείται. Θα μπορούσε να συμβεί, ναι, κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού. Μάλιστα. Ελάτε, πεστε μας. Είναι εξάλλου εξοικειωμένοι οι γονείς και τα χρόνια τώρα με τη διαδικασία των εμβολιασμών, και αυτός ο εμβολιασμός δεν διαφέρει σε τίποτε από τους εμβολιασμούς που διεξάγονται όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Είναι μια τεχνολογία όμως η οποία ακόμη κατά την κρίση ορισμένων δεν έχει δοκιμαστεί σε τέτοιο επίπεδο όπως τα προηγούμενα εμβόλια, και γι' αυτό και εκφράζονται οι ανησυχίες, κύριε Αναστασιάδη, από πλευράς των γονιών, ιδιαίτερα για τα παιδιά τους. Ανησυχούν. Ναι. Ναι. Παρόλο ότι το έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές αυτό δεν το πειράζει, ερώτημα, πέστε το, απορία, προβληματισμό, να καλά κάνετε και μας το θέτετε για άλλη μια φορά για να το διευκρινίζουμε και να επαναλαμβάνουμε αυτή την τοποθέτηση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι καινούργια στην επιστημονική γνώση, και αντίθετα, ακριβώς το ότι δεν είναι καινούργια επέτρεψε την ταχεία διεξαγωγή των απαραίτητων κλινικών δοκιμών κατά την παρασκευή του εμβολίου, αλλά και την ίδια την ταχεία παραγωγή του εμβολίου. Επομένως, δεν μιλάμε ούτε για μια νέα τεχνολογία, ούτε για μια τεχνολογία η οποία να γεννά τις όποιες ανησυχίες για σοβαρές παρενέργειες. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το δραστικό μόριο καταστρέφεται στην ουσία πολύ σύντομα αφού επιτελέσει τη δράση του μέσα στον οργανισμό. Ούτε συσσωρεύεται, ούτε φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα να αποκαλέσει τις όποιες μακροπρόθεσμες παρενέργειες. Mm-hmm. Από την άλλη, είναι ένα εμβόλιο πλέον το οποίο έχει χορηγηθεί σε πάρα πολλά εκατομμύρια συνανθρώπους μας, όλων των ηλικιών ατόμων άνω των 12 ετών εννοώ, και άρα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και το ίδιο το παιδιατρικό πλέον εμβόλιο είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση των κλινικών δοκιμών σε εθελοντές, παιδιά εθελοντές που είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις κλινικές δοκιμές, mm-hmm, σε αριθμούς που πρώτη φορά μπορώ να πω έχουν δοκιμαστεί σε εμβόλια. Ναι. Και από την άλλη, στον εδώ και 1,5 μήνα περίπου κρίσης του, έχουν ήδη χορηγηθεί ως πρώτες δόσεις πέραν των 5 εκατομμυρίων. Ναι. Και άρα έχουμε πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων, και 1,8 εκατομμύρια δεύτερες δόσεις ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και κανένα σημείο σοβαρής ανησυχίας δεν έχει προκύψει από τη χρήση, από την ευρύτατη χρήση αυτού του συγκεκριμένου εμβολίου. Mm-hmm. Και το οποίο σας λέω, την ιστορία των εμβολίων ποτέ δεν είχαμε τόσο μεγάλη και μαζική χρήση και τόσα πολλά συσσωρευμένα στοιχεία και γνώσεις, ναι, από τη χρήση. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάνε την 5η εμβολιασμή παιδιών. Το ραντεβού πώς θα γίνεται στα κέντρα μητρότητας? Ναι, σας επαναλαμβάνω, επειδή δεν θέλω να μεταφέρω τις όποιες πληροφορίες μπορεί να μην
ανταποκρίνονται πλήρως στην αλήθεια. Για αυτές τις πληροφορίες θα σας παρέπεμπα σε ανακοίνωση που αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας. Και αυτό το λέω μεταφέροντας και τα ερωτήματα και των δικών μου συναδέλφων, οι οποίοι απευθύνονται κοντά μας και στους οποίους δεν θα θέλαμε κι εμείς να μεταφέρουμε τις όποιες λάθος πληροφορίες, για να μην προκληθεί η όποια χρήαστη ταλαιπωρία στον οποιοδήποτε γονιό ή συμπολίτη μας. Επομένως, θα ακολουθούμε πιστά αυτές τις οδηγίες τις οποίες θα εκδώσει το Υπουργείο Υγείας. Αυτό που όλοι γνωρίζουν ότι ξεκινάμε με στα κέντρα μητρότητας και ευημερίας, τα κέντρα εμβολιασμού ουσιαστικά που γνώριζαν οι γονείς και παλαιότερα, όπου χορηγούνταν κάποια εμβόλια στο δημόσιο τομέα, από προσωπικό το οποίο θα είναι καταρτισμένο και απόλυτα έμπειρο στη χορήγηση των παιδιατρικών εμβολίων. Θα υπάρχει εννοείται πλήρης ιατρική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας αυτών των κέντρων και επομένως δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Κύριε Αναστασιάδη, μου μεταφέρουν εδώ ένα ερώτημα τοποθέτηση. Εντάξει, αυτό είναι συνυφασμένο και με τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας, τα χθεσινά όπως ανακοινώθηκαν, όπως επιβεβαιώθηκαν από την Υπουργό, αλλά θέλω να απαντήσετε παρακαλώ στο επιστημονικό κομμάτι. Λέει εδώ για τις έγκυες, αν θα ισχύουν τα ίδια μέτρα, για τις εγκύους, αν θα ισχύουν τα ίδια μέτρα με τους υπόλοιπους που θα μας αναγκάσουν, λέει και εμάς που φέρουμε μια ψυχή μέσα μας να αναλάβουμε την ευθύνη του εμβολιασμού. Δεν κατάλαβα ακριβώς αυτή την τοποθέτηση. Να σας πω, επειδή υπάρχει αυτό το επιστημονικό ή επιστημονική παρότρινση και καθοδήγηση για τις γυναίκες οι οποίες κυοφορούν. Αν θέλετε να επαναλάβετε ποια είναι αυτά τα επιστημονικά συμπεράσματα. Είτε θυλάζουν, είτε πρόκειται να τεκνοποιήσουν σύντομα, ναι, το εμβόλιο ενδείκνει. Μάλιστα. Ναι, την τοποθέτηση δεν κατάλαβα. Η τοποθέτηση είναι. Γι' αυτό σας είπα, είναι συνυφασμένο με τα μέτρα. Λέει θα μας περιορίσουν, δεν θα μπορούμε να πάμε οπουδήποτε. Γιατί είναι ανεμβολίαστη προφανώς εδώ η φίλη τηλεθεάντρια και ρωτάει αν αυτό είναι δίκαιο, γιατί έχουν μια περαιτέρω αμφιβολία μέσα στο μυαλό τους σε σχέση με την ασφάλεια όταν κυοφορούν του συγκεκριμένου εμβολίου. Γι' αυτό σας είπα, ναι, απαντήστε μόνο για το επιστημονικό το κομμάτι. Ασφάλειας, και αντίθετα, δυστυχώς είχαμε θύμα απώλειες σε έγκυες γυναίκες από τη λίμωξη COVID τους τελευταίους μήνες. Πρόσφατα ήταν το φως της δημοσιότητας και δύο περιστατικά στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι η ίδια εγκυμοσύνη θεωρείται μια κατάσταση υψηλότερου κινδύνου και γι' αυτό και για την προστασία των ίδιων των οικείων αλλά και των κυοφορούμενων εμβρίων ενδείκνεται η χορήγηση του εμβολίου. Από εκεί και πέρα, για το θέμα της μεγάλης συζήτησης που γίνεται για τα ατομικά δικαιώματα, της ελεύθερης επιλογής, είναι απόλυτα κατανοητά. Σε κανένα μας δεν αρέσει, αλλά μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι μπαίνουμε ήδη, κλείνουμε δύο χρόνια αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης, η οποία εγώ την είχα χαρακτηρίσει έτσι εξ αρχής και δυστυχώς αυτό αποδείχτηκε, είναι συνθήκες πολέμου. Οπότε σε συνθήκες πολέμου, ναι, βλέπεις την συλλογική προστασία, την προστασία του συνόλου, η οποία δυστυχώς απαιτεί πολλές φορές κάποιους περιορισμούς, όπως ήταν το εγκλεισμός, όπως ήταν τα lockdowns, όπως ήταν η απώλεια όλων αυτών και ειδικά από τα παιδιά μας των δραστηριοτήτων και ειδικά των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα οποία επέφεραν τόσο σημαντικές ψυχοσυναισθηματικές και όχι μόνο επιπτώσεις. Επομένως, ναι, θέλουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, την σκληρή κατάσταση την οποία βιώνουμε και ο μόνος τρόπος ακριβώς είναι να ακολουθούμε αυτούς τους πυλώνες που επιτάσσει η επιστήμη. Την πρόληψη με τον εμβολιασμό, την πρόληψη με την τήρηση των μέτρων υγειονομικής προφύλαξης και την σωστή διαχείριση μέσω των ενδεδειγμένων θεραπευτικών υποχρεώσεων. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αναστασιάδη. Να είστε καλά.